Φίλοι και φίλες του Άβολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο του Κερατσινίου και έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Πάου Ρουφ, Δημήτρη Αρναούτη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, coach, να τα πάρουμε από την αρχή. Είχε βγει μια πρώτη απόφαση για έναρξη των προπονήσεων, μια δεύτερη απόφαση να σταματήσουν οι προπονήσεις και μια τρίτη απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Και τώρα πρόσφατα, τελευταία μια απόφαση ώστε το πρωτάθλημα να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, ώστε να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι ομάδες. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα και στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί είναι η μόνη κατηγορία η οποία δεν έχει ξεκινήσει, είναι συνάρτηση με το ότι συμβαίνει γενικά σε όλη τη χώρα. Και μιλάω για το θέμα της πανδημίας. Απ' τη μία οι λοιμοξιολόγοι, και σωστά, γιατί μπορεί όλοι να θέλουμε να ανοίξει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει άνθρωπος του ποδοσφαίρου που να μην θέλει να ανοίξει, και ειδικά και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά απ' την άλλη, παράλληλα με το άνοιγμα, πρέπει να τηρούνται και κάποια μέτρα για να μην υπάρχουν πρόβλημα στο επιδημιολογικό φορτίο. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, οι ομάδες πιστεύαν όλες, τηρούσαν τα μέτρα που έλεγε η πολιτεία, γιατί εντάξει, σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό στην προκειμένη περίπτωση. Μιλάω για ομάδες που δεν σταμάτησαν καθόλου. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε την ομάδα μας. Πριν τον κορονοϊό, είχαμε στη δύναμή μας άλλα τέσσερα παιδιά, τα οποία αυτοί οι τέσσερις πήγαν φαντάρι. Καταλαβαίνετε ότι έτσι και το ρόστερ αποδυναμώνει. Φέραμε δύο παιδιά, ένα τον Κυριάκο, τον Δημακάκο, και ένα παιδί, ένα 19χρονο με υποσχετική από το Εγάλεο. Και έτσι θα πορευτούμε. Θα δώσουμε σε νέα παιδιά το βήμα μέσα, και από εκεί και πέρα να προετοιμαστεί η ομάδα όσο γίνεται καλύτερα. Δημήτρη, θα είναι έτοιμος ο Πάου Ρουφ την επόμενη εβδομάδα, στο πρώτο μάτς, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος? Το έτοιμος είναι σχετικό για όλες τις ομάδες. Εμείς έχουμε κάνει μια προετοιμασία, είχαν δώσει κάποια προγράμματα στα παιδιά κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αυτό τώρα επίκειται και το κατά πόσο συνεπής είναι ο καθένας που παίρνει το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια αρκετά ικανοποιητική κατάσταση, και από εκεί και πέρα νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι ο στόχος είναι γνωστός. Δημήτρη, να μου αναφέρεις τώρα και τους συνεργάτες σου στο προπονητικό team. Ο Άγγελος ο Αβραμόπουλος, ο Νικόλαος ο στρατηγής και ο Αλέξης ο Νικολαίδης. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές? Καθημερινές. Είσαι ευχαριστημένος από τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές? Είμαστε ευχαριστημένοι από όλη τη διάθεση των ποδοσφαιριστών, και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα πάνε όλα καλά. Δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών? Κοιτάξτε, προβλήματα μικροτραυματισμών υπάρχουν. Αυτά όμως θα γίνει, δηλαδή για να δούμε αν είναι σοβαρό ή όχι, θα πρέπει να πάει από Δευτέρα στον ορθοπαιδικό της ομάδος και εκείνος να κάνει τη διάγνωση. Ψιλοπροβλήματα πιστεύω ότι όλες οι ομάδες μετά το κενό και μετά την επανέναρξη των προπονήσεων θα έχουν όλες. Θα γίνει κάποια άλλη προσθήκη, Δημήτρη, ή έκλεισε το ρόστερ? Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάμε αν είναι κάποια προσθήκη η οποία να είναι κάποιος παίχτης ο οποίος να μπορεί άμεσα να βοηθήσει, τότε ναι, θα κινηθούμε για 1-2 ποδοσφαιριστές. Διαφορετικά, υπάρχει εμπιστοσύνη στο υπάρχον υλικό, ανεξάρτητα αν είναι μικρό στον αριθμό. Υπάρχει εμπιστοσύνη, θα δοθούν ευκαιρίες σε νέα παιδιά, όπως σας είπα, και από εκεί και πέρα έτσι θα πορευτούμε τα υπόλοιπα 8 παιχνίδια. Με βάση το πρόγραμμα που υπάρχει για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ναι, πιστεύεις ότι είναι εύκολο, βατό το πρόγραμμα για τον Πάου Ρουφ? Κοιτάξτε, δεν είναι, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και δεν ξέρουμε και σε τι βαθμό ετοιμότητας θα είναι οι ομάδες μετά την πανδημία. Οπότε όλα τα παιχνίδια είναι 50-50, δεν υπάρχει εύκολος ή δύσκολος αντίπαλος, και από εκεί και πέρα μένει να είμαστε εμείς ανταγωνιστικοί μέσα στο χορτάρι για να δείξουμε την αξία μας και να πάρουμε τους βαθμούς που πρέπει. Συνεργασία σου με τη διοίκηση, με τον κύριο Κουνάδη, με τον κύριο Κρητικό? Είναι άψογη η συνεργασία μου και γι' αυτό και είναι και ο λόγος εδώ που επέστρεψα στην ομάδα. Υπάρχουν άτομα τα οποία τα ήξερα από παλιά, όπως είναι ο κύριος Κουνάδης, αλλά βρήκα και εξίσου καλούς συνεργάτες, όπως είναι ο κύριος Λαγκαδινός και ο κύριος Κρητικός, και νομίζω υπάρχει μια καλή συνεργασία. Τι να περιμένουμε από τον Πάου Ρουφ με την πινελιά που θα βάλει ο νέος προπονητής Δημήτρης Αρναούτης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Τίποτα. Το μόνο που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει αγωνιστικό πνεύμα, θα έχει πάθος για τους τρεις βαθμούς και τίποτα περισσότερο. Να είμαστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και τι υπόσχεται ο προπονητής Δημήτρης Αρναούτης στους φιλάθλους του Πάου Ρουφ? Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε, τα πολλά λόγια δεν είναι και από τη φύση μου, δεν μου αρέσουν. Καλύτερα είναι έργα στο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό μιλάει καλύτερα. Και από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτό οι 8 αγωνιστικές και η ομάδα να ανασυνταχθεί και να αναθεωρήσει τους στόχους για την καινούργια σεζόν, που δεν ξέρουμε και πώς θα είναι και οι κατηγορίες.
Και κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του ΠΑΡΟΥΒ Δημήτρη Αρναούτη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες εσύ, coach, να τους πεις? Κοιτάξτε, να δείτε, πάλι πολλά υγεία σε όλο τον κόσμο. Και μιλάω ανεξάρτητα αν είναι στον αθλητισμό ή όχι. Είναι κάτι το οποίο αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο για όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, να κοιτάξουμε να είμαστε ασφαλείς με τα μέτρα που μας λέει η πολιτεία, να κοιτάξουμε να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα ασφαλείς με το συγκεκριμένο κομμάτι. Και από εκεί και πέρα θα περάσει και στις ομάδες μας. Γιατί αθλητισμός χωρίς υγεία δεν γίνεται.